Βέβαια, πάντα υπάρχει το άγχος όταν είναι ο αγαπητός μας γιατρός συντονιστής. Νιώθεις ότι κρατάς μια ορολογιακή βόμβα, γιατί σου λέει: Έχεις δύο λεπτά, έχεις ένα λεπτό. Λες: Θα τη βγάλω καθαρή, θα με σώσει ο Μαγκάιβερ ή θα σκάσει στα χέρια μου η βόμβα. Είναι, έβγαινε με κάρτες. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι βέβαια μία αναφορά, γιατί είναι κατά το ίμιση ίδιο πρόγραμμα αυτό που παρουσιάστηκε πριν από το Χόλο Αργό. Αφορά στην νοητική ενδυνάμωση. Εμείς θα μιλήσουμε και για την νοητική και για τη φυσική ενδυνάμωση. Εμείς οι αιρετοί, όλοι μας, μέσα στα προγράμματά μας, βέβαια, καταρχήν χαίρομαι που είμαστε μέσα σε ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, είμαστε περισσότεροι αυτοδιοικητικοί, έχουμε και ανθρώπους που ήρθαν να ακούσουν και μιλάμε για τεχνολογίες φωτογράφησης. Σε παρακαλώ, δεν ξέρω που έχει φτάσει η τεχνολογία. Αν μπορέσει να με βγάλει σχολείο στου μαύρου κύκλου και μεγάλη μύτη, θα πω ότι έχει κάνει θαύματα. Βέβαια, θα μου πει δεν είσαι πλαστικός χειρούργος. Τέλος πάντων, προσπάθησε να κάνεις. Όλοι εμείς οι αιρετοί προσπαθούμε. Όλοι έχουμε στα προγράμματά μας κοινωνική μέρημνα, μέρημνα για τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν κάποιες διαφορές αντικειμενικές που άλλοτε προκαλούν τις περισσότερες φορές δυσκολίες όσον αφορά σε κάποιους δήμους επαρχιακούς, όπως είναι η δική μας η πόλη Ορεστιάδα. Γνωρίζετε, είναι η βορειότερη πόλη, η νεότερη της Ελλάδος, αλλά βορειότερη. Με έναν πληθυσμό που γεράσκει συνεχώς, όταν η αναλογία γεννήσεων θανάτων είναι 1:3, όταν έχουμε τοπικές κοινότητες που ο μικρότερος ηλικία είναι 75 χρονών, καταλαβαίνετε ότι έχει κάποιες ιδιομορφίες. Μέλημά μας είναι, όπως και όλων, να έρθουμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, για πολύ περισσότερους λόγους από ότι θα έρθει κάποιος στους ηλικιωμένους κοντά, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτή την κουβέντα, σε ένα αστικό κέντρο. Βέβαια, το μεγάλο θετικό, το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς, γιατί είπα μόνο για δυσκολίες, είναι ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πού αλλού να διοχετεύσουν το χρόνο τους, δεν υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, το κέρδος, και αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, είναι η μεγάλη τους συμμετοχή σε οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε, είτε σε πιλωτικό στάδιο, είτε σε συμμετοχή σε μια σειρά εκδηλώσεων. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, πάντα έχουμε target groups στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δείχνουν μια τρομερή συνέπεια στην τήρηση των κανόνων, των χρονοδιαγραμμάτων του προγράμματος, και αυτό μας δίνει ένα έξτρα, έτσι ώστε να έχουμε τη μεγάλη συμμετοχική διαδικασία και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θέλω να σας κουράσω, πάντα πιστεύω ότι οι αιρετοί, παρόλο που προέρχομαι από το χώρο της υγείας, θα πρέπει να δώσω το λόγο, θέλω να δώσω το λόγο στις δυο συνεργάτιδες από το τμήμα ιατρικής φυσικής, από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουν να σας πούν περισσότερα, και πιστεύω, πέρα από το ότι θα είναι πολύ ευχάριστο, πέρα από την φυσική τους παρουσία, την ομορφιά τους αυτήν και το μεγαλείο της ψυχής που εγώ το γνωρίζω, θα δείτε ότι έχουν και την επιστημονική κατάρτιση, έτσι ώστε να σας ενημερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα. Εγώ να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσετε να κάνουμε αυτήν την παρουσίαση. Κρατάω την δέσμευση, να την πω έτσι, διερευνητική διάθεση που δείξατε μέσα από το δίκτυο, να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να υιοθετηθεί. Όντως είναι χρήσιμο, όντως βοηθάει, πέρα από την νοητική εκγύμναση και στη φυσική εκγύμναση. Με πολύ ενδιαφέρον οι ηλικιωμένοι μπορούν να το παρακολουθήσουν και έχει και πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Μια εικόνα πήραμε από τα αποτελέσματα που είχε στο Δήμο Χολαργού. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τους συνεργάτες να συνεχίσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευαγγελία Ρωμανοπούλου και μαζί με την Βίκη Ζηλίδη, τη συνεργάτηδα, θα σας παρουσιάσουμε την προώθηση της υγείας των ακριτών ηλικιωμένων με τις τεχνολογίες LLM Care για τις πρώτες εμπειρίες στο Δήμο Ορεστιάδας. Προερχόμαστε και οι δύο από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής στην Ιατρική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επικεφαλή τον κύριο Παναγιώτη Μπαμίδιο, που είναι και ο αναπληρωτής καθηγητής. Αυτές τις μέρες ακούστηκε πολύ το σενάριο της κοινωνικής φροντίδας. Παίζει πολύ, φαίνεται να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς προσφέρει την προστασία ατόμων ή ομάδων μέσω προγραμμάτων πρόληψης και αποκατάστασης, ίσως δημιουργεί προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μπορεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και, το σημαντικότερο, για όλη την κοινωνία, αλλά και για την κοινότητα.
Υπάρχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, όπως πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, παροχή υπηρεσιών με στόχο την πρόληψη, αλλά και την θεραπεία ασθενειών και τον εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού. Για τη δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, η οποία έχει ως στόχο τη θεραπεία και αποκατάσταση σωματικής, πνευματικής, νοητικής, ίσως και ψυχικής νόσου. Και η τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση ή τεχνολογία. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, αν μπορεί η τεχνολογία να αξιοποιηθεί και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Προτείνουμε λοιπόν νέα μοντέλα σύγχρονων και ολοκληρωμένων δομών για την κοινωνική φροντίδα, όπου θα αναβαθμίζουν το περιεχόμενο υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και θα ενσωματώνονται σε δήμους. Θα δημιουργούν κέντρα ολοκληρωμένης υποστήριξης ευπαθών ομάδων και θα δημιουργούν μονάδες πρόληψης, προαγωγής και αγωγής της υγείας και θα αξιοποιούν, κατά βάση και το σημαντικότερο, νέες τεχνολογίες τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε software. Έτσι λοιπόν, το εργαλείο που προτείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση ονομάζεται LLM Care, παρουσιάστηκε προηγουμένως και από την κυρία Αργυροπούλα από το Δήμο Παπάγου Χολαργού. Αποτελεί μια καινοτομική υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας που βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και προσφέρει μια ενοποιημένη λύση για την πρόληψη της νοητικής και της σωματικής ενδυνάμωσης για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και ευεξίας. Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται σε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και σε ευπαθείς ομάδες. Επιδιώκει να γίνει σημείο αναφοράς του European Innovation Partnership of an Active and Healthy Aging και αξιοποιεί ένα υπάρχον ζωντανό δυναμικό κοινωνικό εργαστήριο ενεργούς και υγιούς γύρανσης που υπάρχει στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Χρησιμοποιεί νέες συσκευές διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα προς αξιολόγηση και αξιοποίηση μετέπειτα. Απευθύνεται το εργαλείο αυτό σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, σε επαγγελματίες φροντίδας υγείας, αλλά και σε ιδιώτες. Παρακαλώ την κυρία Ζηλίδου να συνεχίσει. Καλησπέρα και από μένα. Μέσα στα λίγα λεπτά τρία άτομα μιλάμε, αλλά δεν πειράζει, ποικιλία να υπάρχει. Μέσα στο Πανεπιστήμιο έχουμε ένα ζωντανό εργαστήριο, όπου έρχονται εθελοντικά ηλικιωμένοι, συμμετέχουν, συνεργάζονται μαζί μας, δοκιμάζουν τις νέες τεχνολογίες, διαβιώνουν κάποιες ώρες μέσα στο εργαστήριο, εκτελούν τις καθημερινές τους ανάγκες και ασκούνται σωματικά και νοητικά. Επομένως, κρατώντας όλα αυτά τα δεδομένα, δημιουργούνται αποτελέσματα τα οποία τα αξιοποιούμε και είναι έτοιμα προς υλοποίηση σε φορείς ή και σε ιδιώτες στα σπίτια τους. Με την έρευνα που έχει γίνει σε τόσους φορείς που έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι βελτιώνεται η μνήμη, η προσοχή και διάφορες εκτελεστικές λειτουργίες. Επίσης, η φυσική κατάσταση και η λειτουργική ικανότητα του ατόμου όσον αφορά μετά τη σωματική άσκησή του και μέσα από εγκεφαλογραφήματα που έχουν γίνει, γιατί όλα τα τεστ που έχουν αξιολογηθεί, στα οποία έχουν αξιολογηθεί οι συμμετέχοντες, έχουν γίνει πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Επομένως, είχαμε ένα κριτήριο και μέσω εγκεφαλογραφημάτων να κρίνουμε ότι βελτιώνεται με το συνδυασμό της νοητικής και σωματικής άσκησης η πλαστικότητα του εγκεφάλου, αλλά να διοργανώνονται και τα εγκεφαλικά δίκτυα του ατόμου. Έτσι, έχουμε ένα δίκτυο φροντίδας σε σημεία σε όλη τη χώρα και σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο. Εφαρμόζουμε τις νέες τεχνολογίες, εκπαιδεύουμε το προσωπικό στις διάφορες δομές, γίνεται μια πολύπλευρη αξιολόγηση στους αποφελούμενους που θα το χρησιμοποιήσουν. Τα δεδομένα τους αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και θα είναι μετά ανοιχτά και διασυνδεμένα, ευρέως διαθέσιμα, αλλά πάντα με ανώνυμο τρόπο. Για μας ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως προείπε και ο Δήμαρχος ο κ. Μαυρίδης, ήταν ένα στοίχημα για την περίπτωση το ότι οι ακριτικές περιοχές δεν έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν και να κάνουν κάποιες νέες δραστηριότητες, να έρθουν σε κάποιες καινούργιες επαφές με τη τεχνολογία. Έτσι,
προσεγγίσαμε τον Δήμο της Ορεστιάδας. Είχαμε μια θερμή υποδοχή από τη μεριά του κυρίου Μαυρίδη, του Δημάρχου, καθώς και από το προσωπικό του. Ξεκίνησε η νέα αυτή συνεργασία. Έγινε η επίδειξη του προγράμματος, εκπαιδεύτηκε το προσωπικό το οποίο στελεχώνει τις μονάδες. Στη συνέχεια θελήσαμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο ζωντανό εργαστήριο στο Δήμο της Ορεστιάδας, θα αποτελέσει δηλαδή ένα νέο τμήμα του δικού μας εργαστηρίου, όπου εκεί γίνονται όλες οι δοκιμές και αυτόματα μετά περνάνε στο κάθε σημείο. Ξεκινώντας από το δικό μας, μια μακέτα του εργαστηρίου μας, μεταφερόμαστε σε ένα άλλο ζωντανό εργαστήριο, του φορέα, του εκάστοτε φορέα, και μετά την εκπαίδευση του προσωπικού, έχουμε και τη χρήση από τους ασκούμενους. Εδώ ο κύριος Κυριάκος στην Ορεστιάδα, με μεγάλη του χαρά, δέχτηκε να συμμετέχει στην φυσική άσκηση, να εξασκηθεί μαζί μας. Όταν τελειώσαμε, γιατί περίπου στα 50 λεπτά διαρκεί κάθε άσκηση, είτε νοητική είτε σωματική, ήταν χαρούμενος, μας χαμογέλασε. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον ευχαριστήθηκε. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε στην Ορεστιάδα τις αξιολογήσεις με τα πρώτα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ελπίζουμε μέσα σε 1-1,5 χρόνο να ολοκληρώσουμε μια ομάδα ατόμων γύρω στα 50 άτομα, τα οποία θα ασκηθούν με το LLM Care και θα μπορούμε να έχουμε να δώσουμε αποτελέσματα και από εκεί, όπως τα πρώτα που είχε η ομάδα του Χολαργού. Και στην επόμενη φορά θα έχουμε και από τα δύο επίσης, έτσι, και νοητική και σωματική άσκηση. Ευελπιστούμε να βοηθήσουμε την τρίτη ηλικία, είμαστε κοντά τους και ο καθένας από τη μεριά του ας προσπαθήσει γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.